Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Σε αυτό το βίντεο θα σου μάθω τη διαδικασία που θα χρησιμοποιείς για να υλοποιείς. Θα σου μάθω πράγματα τα οποία μπορείς να βάλεις για να φτιάξεις ουσιαστικά την καθημερινότητά σου. Επίσης θα πω και κάποια πράγματα, τι είναι αυτό που μπλοκάρει ουσιαστικά την υλοποίηση, τι είναι αυτό που σε πηγαίνει προς τα πίσω, γιατί δεν έρχονται τα πράγματα. Τι συμβαίνει με αυτό που θες να υλοποιήσεις και δεν υλοποιείται. Είμαστε πάλι έξω στη φύση, βγείτε έξω στη φύση. Ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός, η φύση με την υλοποίηση, για να φτιάξετε πράγματα. Γιατί η φύση είναι σε μια υψηλή συνδυσιακή κατάσταση, η εντόνισή της είναι πάρα πολύ υψηλή. Επίσης, η φύση έχει θεραπεία μέσα της. Πάρα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο, για να το δουν περισσότερα παιδιά. Το subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια. Επίσης έχει ένα κουμπί, μπορείς να σχολιάσεις κάτω το βίντεο την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, και μπορείς να κοινοποιήσεις και το βίντεο σε όποια πλατφόρμα θέλεις, σε όποιον φίλο σου θέλεις. Έχει κοινοποίηση, αντιγραφή, και το κοινοποιείς και το στέλνεις όπου θέλεις. Η φύση έχει μέσα της την θεραπεία, η φύση έχει μέσα της την αρμονία. Η σύνδεση με τη φύση, οπότε σε φέρνει σε αυτό το συνδυσιακό επίπεδο. Σε φέρνει σε αυτή την κατάσταση και μπορείς μέσα από τη φύση να θεραπεύσεις το σώμα σου, να έρθεις σε αρμονία, να ουσιαστικά να εξισορροπήσεις τα συναισθήματά σου. Γιατί τελικά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η δόνηση στην οποία βρίσκεσαι, η συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να φτιάξεις τη ζωή σου. Και όταν θα καταλάβεις ότι εσύ είσαι ο δημιουργός, εσύ ουσιαστικά γράφεις το σενάριο, σβήνεις, γράφεις ξανά, σβήνεις, γράφεις ξανά. Ή ξέρεις τι, μπορεί να χάσεις τρεις φορές, να κερδίσεις άλλες τρεις, να πας πίσω τρεις φορές, να ξαναπας μπροστά άλλες τρεις. Αλλά εσύ είσαι αυτός ουσιαστικά που κάνει αυτό το βήμα προς τα πίσω, που κάνει αυτό το βήμα προς τα μπρος. Δεν υπάρχει άλλος. Όταν θα το καταλάβεις, τότε θα έχεις πάρει την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου και θα είσαι εσύ υπεύθυνος για οτιδήποτε θες να φτιάξεις τη ζωή σου. Είσαι εσύ υπεύθυνος για τον προηγούμενο σύντροφο που είχες, είσαι εσύ υπεύθυνος για τον επόμενο σύντροφο τον οποίο θα έχεις. Μα γιατί, πάλι με αυτόν τον σύντροφο δεν τα πήγαμε καλά, η διαδικασία ήταν δύσκολη, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, ζήλια, φόβο, φθόνο, χαμηλά συναισθήματα συνείδησης. Ναι, εσύ τα έχεις επιλέξει αυτά και τα άφησες να μπουν στη ζωή σου. Εσύ κάνεις τις επιλογές. Γιατί έχω αυτή τη δουλειά και εργάζομαι σε αυτό το τομέα, εσύ το έχεις επιλέξει αυτό. Σας αγαπάω, είστε υπέροχοι. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνείδησης στο γαλαξία μας, στο σύμπαν μας, σε οποιοδήποτε το θέλει, το χρειάζεται, το έχει ανάγκη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης μέσα σε μένα, στους υπόλοιπους ανθρώπους, στη γέα μας, στο γαλαξία μας, στο σύμπαν μας. Και καθημερινά, όσο δουλεύουμε με την αγάπη μέσα μας, βλέπουμε ότι τα πράγματα αρχίσουν και εξελίσσονται. Παίρνουν μια διαφορετική τροπή. Η αγάπη ουσιαστικά για εμάς είναι αυτή που κάνει το μετασχηματισμό της ενέργειας, το μετασχηματισμό των υλοποιήσεων, το ανέβασμα της δόνησης. Ανεβαίνει η δόνηση μέσα από τον μετασχηματισμό που κάνεις εσύ με την αγάπη μέσα σου. Πώς αλλάζεις ουσιαστικά αυτή την ενέργεια, γιατί τα πάντα είναι ενέργεια, δόνηση και συχνότητα. Τα πάντα είναι ενέργεια. Και όταν θα καταλάβεις ότι όταν αλλάξεις την ενέργειά σου, τότε θα αλλάξεις και τη ζωή σου, τότε θα αλλάξεις την υγεία σου, τότε θα αλλάξεις την ψυχολογική σου κατάσταση, τότε θα αλλάξεις το μυαλό σου, τότε θα αλλάξεις το συναίσθημά σου. Οι σκέψεις είναι ενέργεια που ταξιδεύουν στο κοσμικό σύμπαν και εσύ αντανακλάς ουσιαστικά αυτές τις σκέψεις, αντανακλούν εκεί και δημιουργείς μια συναισθηματική κατάσταση, μια υλική πραγματικότητα. Αλλά αυτή την πραγματικότητα την δημιουργείς από το πεδίο, την δημιουργείς από τον Θεό προς την ύλη, από την αλήθεια, δηλαδή την φέρνεις προς τη λύθη ουσιαστικά και φτιάχνεις τα πράγματα. Βάλε στη ζωή σου οπότε καθημερινά δηλώσεις οι οποίες θα δεις ότι θα αρχίσουν να δουλεύουν και αυτές οι δηλώσεις να είναι στο ίδιο επίπεδο με τη συναισθηματική σου κατάσταση. Γιατί λέμε ότι οι δηλώσεις βοηθάνε? Αλλά η δήλωση χρειάζεται να είναι στο ίδιο επίπεδο με τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι.
πώς αισθάνεσαι δηλαδή. Και όχι απλά να είναι μία δήλωση. Χρειάζεται αυτή η δήλωση να κάνει προγραμματισμό, να μπει μέσα στο υποσυνείδητό σου. Πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, οπότε, παιδιά. Οι δηλώσεις οι οποίες καθημερινά βάζουμε, τις οποίες λέμε, τις οποίες εκφράζουμε και αυτές οι δηλώσεις να έχουν συνέστημα. Πότε λοιπόν είναι δυνατές οι ώρες για να δημιουργήσω αυτές τις δηλώσεις? Είναι το βράδυ και το πρωί, δηλαδή πριν κοιμηθώ και μόλις ξυπνήσω. Γιατί θέλω να μπει σε εκείνη τη στιγμή, σε αυτή την κατάσταση αλφα-θήτα, που είναι η κατάσταση της δημιουργίας. Ωραία. Επίσης, αν έχεις την δυνατότητα, αν είσαι έμπειρος, αν ξέρεις πώς δουλεύει το νοητικό και το νευρικό, το νοητικό και το σωματικό, αν ξέρεις πώς δουλεύει όλο αυτό, μπορείς να το κάνεις και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν ξέρεις να μπαίνεις δηλαδή σε αυτή την κατάσταση, την αλφα, θήτα, μπορείς να δημιουργήσεις και άλλες ώρες μέσα στην ημέρα. Μπορείς να κάτσεις το μεσημέρι δηλαδή και να το κάνεις. Όχι όμως κατά τη διάρκεια που είσαι σε μια κατάσταση μπέτα, όπως βρίσκομαι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή. Ωραία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό τι δηλώνεις, πώς αισθάνεσαι και πώς μπαίνεις σε αυτή την κατάσταση θήτα, αλφα θήτα. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η ανυπομονησία που έχεις και ουσιαστικά δεν δημιουργούνται αυτά τα οποία θέλεις. Δεν έρχονται αυτά τα οποία θέλεις. Είσαι ανυπόμονος, πιστεύεις ότι τα πάντα θα έρθουν όποτε το θέλεις εσύ και όπως το θέλεις εσύ. Τα πάντα δεν έρχονται όπως το θέλεις εσύ. Γιατί ουσιαστικά όταν εσύ θέλεις κάτι να έρθει, πιέζεις την κατάσταση, δημιουργείς προσκόλληση, τοξικό πάρα πολύ ωραία, και η προσκόλληση είναι ένα συνέστημα χαμηλής συνείδησης. Χαμηλής κατάστασης. Έτσι δεν είναι? Οπότε τα πράγματα θα έρθουν όταν είναι σωστή, κατάλληλη στιγμή. Θα σας στείλει το σύμπαν έτσι όπως χρειάζεται να σας στείλει σε όλα τα επίπεδα. Το σύμπαν σου στέλνει οτιδήποτε έχεις μέσα σου, οτιδήποτε είσαι. Δηλαδή είσαι χαμηλά συνειδησιακά, είσαι σε φόβο, είσαι σε φθόνο, είσαι σε ζήλια, είσαι σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, είσαι σε δυσκολία, ασθενείς σωματικά. Το σύμπαν θα σου στείλει αυτό. Χωρίς καμία κρίση. Θα σου στείλει αυτό που είσαι. Και ξέρεις ποιο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, αυτό το οποίο έχεις έρθει εδώ να μάθεις. Ένα από τα σημαντικά. Είναι να μάθεις να διαχειρίζεσαι την ενέργεια, να μάθεις να φτιάχνεις με την ενέργεια συνειδητά και όχι απλά να είσαι έρμεο της ενέργειας και να σε καθοδηγεί ουσιαστικά η ενέργεια και να σε φτιάχνει έτσι όπως θέλει αυτή. Δηλαδή ουσιαστικά είσαι σκλάβος της ενέργειας, είσαι σκλάβος του μυαλού, έχεις ξεχάσει ότι εσύ είσαι ο δημιουργός. Ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της υλοποίησης είναι η παρατήρηση. Παρατηρείς τις σκέψεις σου, παρατηρείς τα συναισθήματά σου ή αφήνεις τα συναισθήματά σου και τις σκέψεις σου καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας να σε έχουν σε ένα χαμηλό επίπεδο. Γιατί είπαμε, τα πάντα δημιουργούνται μέσα από τη συναισθηματική σου κατάσταση. Οπότε όταν δημιουργούνται σκέψεις, αυτές οι σκέψεις έρχονται στο σώμα σου ή το σώμα σου δημιουργεί σκέψεις, καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει αυτό. Το σώμα έχει αυτοματοποιημένες μέσα σκέψεις, δηλαδή αυτοματοποιημένα συναισθήματα. Και όλα παίζουν αυτόματα. Όταν λοιπόν αυτή η λούπα συνεχώς παίζει, είναι σε μια κασέτα και παίζει συνεχώς, εγώ κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσω να παρατηρώ και να αφήσω αυτές τις σκέψεις να πάρουν τον δρόμο τους, να αφήσω αυτά τα συναισθήματα να φύγουν, να μην εγκλωβίζω ουσιαστικά τα συναισθήματα μέσα μου και τα κρατάω και δημιουργούνται αυτές οι ειδονίσεις της χαμηλής συνειδησιακής κατάστασης, τα χαμηλά συναισθήματα της συνείδησης. Είπαμε, το σύμπαν σου στέλνει αυτό που είσαι. Αυτό που είσαι. Δεν σου στέλνει αυτό που θέλεις. Ωραία. Οπότε αυτό που είσαι, αυτό θα έρθει. Δηλαδή, εσύ θες να υλοποιήσεις έναν έρωτα. Ένα σύντροφο. Αλλά δεν είσαι. Δεν είσαι καλός, δεν σε αγαπάς, δεν σε εκτιμάς, η εκτίμησή σου είναι χαμηλή. Οπότε θα σου στείλει ένα σύντροφο που είναι σε αυτό το επίπεδο, γιατί εσύ είσαι σε αυτό το επίπεδο. Άλλο τι θέλεις και άλλο τι είσαι.
όταν είσαι πραγματικά χάρη σε υψηλό επίπεδο, θα σου στείλει αυτό το υψηλό επίπεδο στον σύντροφο. Γι' αυτό η δόνησή σου πρέπει να είναι σε υψηλή κατάσταση ή να είσαι σε ηρεμία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ή πάρα πολλές ώρες μέσα στην ημέρα. Και πώς το πετυχαίνεις αυτό? Το πετυχαίνεις αλλάζοντας τις σκέψεις σου και το συναίσθημά σου. Και πώς αλλάζεις τις σκέψεις σου και το συναίσθημά σου? Να αλλάζεις μέσα από το διαλογισμό. Έχεις αυτή την πίστη. Έχεις αυτή την πειθαρχία. Είσαι επιμελής. Είσαι αφοσιωμένος. Για να βάλεις τον διαλογισμό μέσα στην καθημερινότητά σου για να αλλάξεις ουσιαστικά τη συναισθηματική σου κατάσταση. Με μία μέρα δεν πρόκειται να συμβεί. Ούτε με δύο μέρες. Μετά από κάποιες μέρες θα αρχίσεις να βλέπεις αποτελέσματα. Αλλά χρειάζεται να είσαι εκεί, να είσαι επιμελής. Και να αφήσεις αυτά τα προγράμματα τα παλιά. Τα προγράμματα τα παλιά ποια είναι? Είναι οι συνήθειες. Για να αρχίσει να αλλάζει η πλαστικότητα μέσα στον εγκέφαλό σου, οπότε χρειάζεται τον διαλογισμό να τον βάλεις μέσα σε καθημερινή βάση. Ο διαλογισμός να είσαι εσύ. Τέλος. Καθημερινά. Να το κάνεις τον διαλογισμό πλέον συνειδητά και να αλλάζεις τη ζωή σου. Και θα δεις ότι θα σου φύγει το άγχος, θα συνδεθείς με την εσωτερική σου πραγματικότητα και τα πάντα στη ζωή σου θα αρχίσουν να κυλάνε πολύ πιο όμορφα. Και θα θες να αφιερώνεις περισσότερο και περισσότερο χρόνο στον εαυτό σου για να φτιάξεις και να αλλάξεις ουσιαστικά τη ζωή σου. Θα θες να σε βλέπεις καθημερινά να εξελίσσεσαι και να έχεις άλλη άποψη, άλλες πεπιθήσεις, άλλες αντιλήψεις ουσιαστικά για τη ζωή, αλλά πιστεύω και να αρχίσεις ουσιαστικά να πιστεύεις σε σένα. Αλλά είπαμε, δεν είναι δουλειά μιας μέρας, δεν είναι δουλειά δύο ημερών, είναι δουλειά καθημερινή. Είναι πώς εσύ θες να έχεις ένα άλλο οικονομικό εισόδημα και πώς πιστεύεις ότι μπορείς να έχεις ένα άλλο οικονομικό εισόδημα. Το πιστεύεις ότι μπορείς να έχεις ένα άλλο οικονομικό εισόδημα. Ή πιστεύεις ότι αυτό είναι το οικονομικό εισόδημα το οποίο έχεις και δεν αξίζεις κάτι παραπάνω. Γιατί είπαμε, στη ζωή παίρνεις αυτό που σου αξίζεις. Αυτό που αξίζεις. Και όταν καταλάβεις ότι στη ζωή παίρνεις αυτό που αξίζεις, τότε είναι που ουσιαστικά παίρνεις την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου και παίρνοντας την ευθύνη συνειδητά δημιουργείς. Και αντιλαμβάνεσαι ότι ξανά ότι είσαι πλήρης, ολοκληρωμένος και γεμάτος έτσι όπως είσαι. Είσαι ατελείωτος, είσαι άθαρτος, είσαι απεριόριστος, είσαι άφθονος. Είσαι απεριόριστος. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για εσένα. Ο μόνος περιορισμός είναι οι πεπιθήσεις και οι αντιλήψεις οι οποίες σου δημιουργήσανε, τις οποίες δημιούργησες. Άλλαξε λοιπόν την εικόνα που έχεις εσύ για εσένα. Πήγαινε στον καθρέφτη και άλλαξε την εικόνα αυτή που έχεις εσύ για εσένα. Μια πάρα πολύ δυνατή άσκηση για να αλλάξεις ουσιαστικά τις πεπιθήσεις σου, τις αντιλήψεις σου, το πιστεύω που έχεις για εσένα, είναι ο καθρέφτης. Πήγαινε λοιπόν στον καθρέφτη και κοίταξε τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Κοίταξε την εσωτερική σου κατάσταση στον καθρέφτη. Και άλλαξε αυτή την εσωτερική σου κατάσταση μέσα από το συναίσθημα, μέσα από τις λέξεις. Και μετά ανέλαβε δράση για να αλλάξεις και να δημιουργήσεις. Αν τα κάνεις αυτά καθημερινά στη ζωή σου, θα δεις ότι θα σε βοηθήσουν και θα έχεις μεγάλες αλλαγές πρώτα απ' όλα στο συναίσθημά σου. Πρώτα απ' όλα στον τρόπο με τον οποίο αισθάνεσαι, τον τρόπο με τον οποίο ξυπνάς, το συναίσθημα το οποίο θα έχεις κατά τη διάρκεια του ύπνου σου και πριν κοιμηθείς. Τα όνειρα τα οποία θα αλλάξουν. Και θα αλλάξει και η πραγματικότητα και εδώ και στα όνειρα. Γιατί θα έχεις αλλάξει την πραγματικότητα στο πεδίο. Θα έχεις αλλάξει την πραγματικότητα σε εκείνη εκεί την κατάσταση την οποία δεν τη βλέπεις, αλλά είναι πάρα πολύ αληθινή και πάρα πολύ δυνατή. Και πως θα έχεις καταλάβει πως τα πάντα δημιουργούνται από εκεί προς τα εδώ. Ελάτε να εργαστούμε μαζί. George Codis, Consciousness Coaching. Καθοδηγητής συνειδητότητας. Είμαι ο μόνος καθοδηγητής συνειδητότητας σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να δουλέψουμε πάνω στα τυχερά παιχνίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζομαι κέρδισε 150.000 ευρώ στο λαχείο με τυχερό προγραμματισμό τυχερών παιχνιδιών. Ελάτε να δουλέψουμε πάνω στον προγραμματισμό τυχερών παιχνιδιών. Απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος, αθλητικές επιδόσεις, τα πάντα τα προγραμματίζουμε. Αυθονία, ευημερία, τυχερά παιχνίδια όπως είπα και πριν. Θα με βρείτε στο Facebook George Codis. Θα με βρείτε στο Instagram George Codis κάτω Παύλα Coach. Θα με βρείτε στο Facebook ξανά ομάδα Σύνσακης Εξέλιξης.
Κόντις George Suka Yoga στο Facebook, George Κόντις πάλι στο Facebook. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε, για οτιδήποτε θέλετε να δουλέψουμε. Στην περιγραφή είναι το email μου και το κινητό μου και πάρα πολλοί διαλογισμοί. Κάντε αυτούς τους διαλογισμούς δώρο στον εαυτό σας και θα δείτε τεράστια διαφορά μέσα σε ένα μήνα στη ζωή σας. Like and subscribe στο κανάλι μου, στο YouTube. Ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια με πάρα πολύ γνώση, με πάρα πολύ πληροφορία. Σας αγαπάω, σας θέλω την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου, παιδιά. Να είμαστε.